Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 16 του μηνός Δεκεμβρίου. Πόσες μέρες, 12 μέρες μέχρι τα... Όχι, 9. Μέχρι τα Χριστούγεννα. Να σας πούμε ότι ο καιρός έχει παγωνιά. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή στους δρόμους, γιατί έχει βρέξει και είναι πάρα πολύ ολισθηρή. Είχαμε και ένα ατύχημα εκεί στα Σίδερα Χαλανδρίου. Εν πάση περιπτώσει, προσοχή, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από την πρωινή ανάγνωση, κυρίες και κύριοι, από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Μαζί μέχρι τις 10 με όλες τις εξελίξεις από τα νομοσχέδια που αυτή τη βδομάδα συζητήθηκαν και θα συζητηθούν και σήμερα και αποτελούν βασικές προϋποθέσεις προαπαιτούμενα για την δεύτερη αξιολόγηση. Αυτό είναι σωστό. Είχαμε χθες την ονομαστική ψηφοφορία. Μια ονομαστική ψηφοφορία την οποία θα εξαντλήσουμε σήμερα. Γιατί υπάρχουν πολλά έτσι παρασκηνιακά το πώς έγινε πολύ το γιατί έγινε. Συνεδρίαση έτσι, ναι. Από κάθε άποψη και από ομιλίες που τοποθετήθηκαν η κυβέρνηση. Και επιχειρηματολόγηση στην ουσία σχετικά με την τροπολογία που έφερε ο Πρωθυπουργός και τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης σχετικά με το ότι αυτή η τροπολογία έπρεπε πρώτα να ερωτηθεί και να πάρθει απόφαση και με τους θεσμούς και μετά να έρθει εδώ. Ναι, οι θεσμοί οι οποίοι βγάλαν χθες ένα πόρισμα και είπαν εντάξει, δεν επηρεάζεται η όλη διαδικασία με τις εξαγγελίες. Εν πάση περιπτώσει, είπαν όμως θα το δούμε για το 17 και το 18 αν θα επαναληφθούν. Να πούμε πως μέχρι τις 10. Θα παρακολουθήσουμε όλα τα ρεπορτάζ που καταγράφηκαν χθες από τους συναδέλφους και έχει να κάνει και με τα νομοσχέδια και τις επιτροπές. Καλεσμένους θα έχουμε στην εκπομπή. Θα είναι η καλή συνάδελφος από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Αντιγόνη. Η Αντιγόνη Πανέλη. Και θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Μανιό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Γύρω στις 9.30 θα είναι κοντά μας. Να πάμε όμως να δούμε μαζί, παρέα κυρίες και κύριοι, τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής αλλά και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Στο περιστήλιο βρίσκεται η καλή συνάδελφος Άννα Σιμινάκη, η οποία χθες κατέγραψε και την Ολομέλεια, όλη τη διαδικασία τη συζήτηση που αφορούσε το νομοσχέδιο. Μπορούμε να τη δούμε, καλημέρα. Τη βλέπουμε. Άννα, καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι είχαμε χθες. Είχαμε μια διαδικασία που ξεκίνησε στις 10 το πρωί, τέλειωσε γύρω στις 8 το βράδυ η ψηφοφορία. Έχουμε πλήρες ρεπορτάζ, πολύ ενδιαφέρουσα η ημέρα εχθές. Να πάμε όμως το σήμερα, Άννα, καλύτερα στην σημερινή ατζέντα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε, γιατί είναι επίσης ενδιαφέρουσα ημέρα. Επίκαιρες ερωτήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αρμοδιότητας παιδείας, εσωτερικών, οικονομικών, πολιτισμού, υγείας, περιβάλλοντος. Λίγο αργότερα, αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, στην Ολομέλεια. Ως επίγον νομοσχέδιο, δηλαδή σε δύο συνεδριάζεις, αρχίζει σήμερα το νομοσχέδιο το πτωχευτικό κώδικα, τα αδήλωτα εισοδήματα και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ηλεκτρονικές συναλλαγές που περιμένουμε τις ρυθμίσεις αρκετό καιρό και με πολύ ενδιαφέρον, καθώς όλο και περισσότεροι στρέφονται στο πλαστικό χρήμα. Από επιτροπές, Γιώργο Κέλλη, η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στις 9.30 θα ενημερωθεί αναλυτικά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ευάγγελο Αποστόλου, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 12, η ίδια Επιτροπή θα αλλάξει αντικείμενο και θα ασχοληθεί με το νομοσχέδιο για τον χωρικό σχεδιασμό και αυτό με τη διαδικασία του επίγοντος την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Σήμερα είναι η τρίτη συνεδρίαση. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε το αποτέλεσμα της χθεσινής ονομαστικής ψηφοφορίας όμως, Άννα, η οποία όπως είπαμε είχε απ' όλα και ένταση και πολύ σημαντικές ομιλίες. Υπάρχει ένα λάθος στην κάρτα, δεν είναι Πασόκ, είναι Δημοκρατική Συμπαράταξη. Αλλά όπως βλέπουμε, Κέλλη, υπέρ, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Χρυσή Αυγή, Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Με 196 υπέρ εγκρίθηκε λοιπόν το επίδημα για τους συνταξιούχους, η τροπολογία που χθες έγινε και ονομαστική ψηφοφορία. Και νομίζω ότι η Άννα που το παρακολούθησε να μας πεις, έτσι, θα δούμε το ρεπορτάζ σου, να μας πεις λίγο έτσι, το στίγμα της χθεσινής συνεδρίασης. Βεβαίως. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η ρύθμιση για το επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, της Χρυσής Αυγής, του ΚΚΕ και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Παρόν δήλωσε η Νέα Δημοκρατία, ενώ απήχαν από την ψηφοφορία το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρώων. Το λόγο πήραν ο πρόεδρος του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, που ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την ψηφοφορία. Στη συζήτηση παρενέβη ο πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης, που εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση των κομμάτων που αποχώρησαν. Εμείς λέμε όχι. Δεν θα γίνουμε κομπάρση στο σκηνικό που στείνεται. Από την πρώτη στιγμή είπαμε δεν μετέχουμε στη νέα κοροϊδία. Στεκόμαστε δίπλα στη κοινωνία από αγωνιά
στην κοινωνία που αγωνίζεται, στους νέους που θέλουν καθαρές κουβέντες και όχι μεσοβέζικα, και δεν θα συμμετάσχουμε στην κακοσκηνοθετημένη παράστασή σας. Όταν ζητάω συμβούλιο υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Τσίπρας δεν μου απαντάει καθόλου. Και τώρα μας καλεί να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε τι? Αυτά που αυτός πήγε και έκανε και που ξέρω τι έκανε και που ξέρω τι προθέσεις έχει. Πώς καλούμεθα να ψηφίσουμε για να δείξει ενιαία εικόνα η χώρα χωρίς να γνωρίζω τις προθέσεις του Πρωθυπουργού? Λυπούμε, κύριοι, θέλετε τη συνένεση à la carte. Ο πρόεδρος της Βουλής, κύριος Νίκος Βούτσης, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται πρωτοφανής η επιλογή της ονομαστικής ψηφοφορίας για μία διάταξη και πρόσθεσε ότι η Βουλή θα μπορούσε να στείλει μήνυμα σε όσους στο εξωτερικό θέλουν να εγκλωβίσουν τη χώρα μας. Η σημερινή ψηφοφορία την οποία προκαλούν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι για να υπάρξει κανενός είδους πλαστή συνένεση ή κομπάρση ή τα άλλα που ακούστηκαν κτλ. Πρόκυψε επειδή από πλευράς της μόνιμης πηγής και πληγής εναντίον της χώρας, χθες και προχθές, δεν θέλω να ονοματίσω, όλοι αντιλαμβανόμαστε, δημοσίως μπήκε μία ακόμα τρικλοποδιά στη χώρα, όχι στην κυβέρνηση. Είναι τόσο κακό, είναι τόσο αδιανόητο προς αυτούς οι οποίοι δημιουργούν αυτό το περιβάλλον ασφυξίας για μια ακόμα φορά για τη χώρα, να ορθωθεί ένα μέτωπο από όλη την Ελληνική Βουλή και από όλα τα κόμματα και να σταλεί ένα τέτοιο σήμα και φεύγεται ένας-ένας με την ομάδα του για να μην γίνεται κομπάρση του Τσίπρα. Δημιουργείται λοιπόν ένα εργαλείο το οποίο για πρώτη φορά φέρνει σε επαφή όλες τις βάσεις δεδομένων της κυβέρνησης, από όπου και αν προέρχονται, όλους τους 17 φορείς που δίνουν προνοιακά επιδόματα, όλα τα επιδόματα στο κράτος, 125 τον αριθμό, τα φέρνει σε ενιαία βάση δεδομένων. Αυτό για πρώτη φορά μας επιτρέπει, θα μας επιτρέπει, ήδη είναι φτιαγμένο αυτό το αρχείο, το ηλεκτρονικό, θα μας επιτρέπει από εδώ και ύστερα να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται για κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Στα αυτά έγιναν εχθές στη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών και των υπουργών. Θα δούμε στη συνέχεια και τους ομιλητές. Η Άννα είναι πάντα μαζί μας στο Περιστήλιο και παρακολουθήσαμε μαζί το βίντεο. Άννα, όμως χθες ακούσαμε και από τους υπουργούς τις διατυπώσεις τους σχετικά με αυτή την αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε για την τροπολογία. Είχαμε πολλούς ομιλητές και είχαμε και μία ένταση. Υπήρξε και ένταση, υπήρξαν και προτάσεις, υπήρξε γκρίνια. Λοιπόν, να πούμε ότι γενικότερα οι βουλευτές της κυβέρνησης και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων καλούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν την τροπολογία για να δείξουν ότι η χώρα μπορεί και είναι ελεύθερη, εφόσον επιθυμεί να ενισχύσει μια κοινωνική ομάδα που υποφέρει, να μπορεί να το κάνει χωρίς ακόμα και να πρέπει να λογοδοτήσει στο εξωτερικό. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τώρα στο σύνολο, αυτοί, ακόμα και εκείνοι που ψήφισαν, αντιγύριζαν ότι εμείς την πρώτη ημέρα θέλαμε να ψηφίσουμε την τροπολογία, αλλά όταν τέθηκε το θέμα της ονομαστικής, θεωρήσαμε ότι κάτι άλλο προσπαθείτε να πετύχετε, το χαρακτήρισαν τρίκ, κόλπο, παράσταση κτλ. Αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, για να πει ότι δεν μπορεί να θεωρείται κακό ή αντιδημοκρατικό να γίνει μια ονομαστική ψηφοφορία. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία την πρώτη μέρα είχε πει ότι υπερψηφίζει τη διάταξη, εχθές είπε ότι δεν την ψηφίζει, θα ψηφίσει παρόν. Και λίγο αργότερα είχαμε τον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, να μπαίνει στην αίθουσα και να λέει: καταθέτω τώρα μια νέα πρόταση. Σας παρακαλώ να την αποσύρετε τη διάταξη, να συνεννοηθείτε με τους θεσμούς, να την επαναφέρετε και να την ψηφίσουμε. Μάλιστα. Τότε η κυρία Φωτίου του είπε ότι αυτό θα πάει από Μάρτιο του 2017 και δεν γίνεται. Επίσης, αίσθηση προκάλεσε και παρέμβαση του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, λίγο πριν λήξει η συνεδρίαση, για να πει ότι θα υπερψηφίσει τη διάταξη μόνο και μόνο για να μην χαλάσει την ενότητα στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Άφησε δηλαδή καθαρά να εννοηθεί ότι δεν επιθυμούσε να κάνει κάτι τέτοιο και μάλιστα άφησε και εχμές για τους σοσιαλδημοκράτες, λέγοντας ότι ενθαρρύνουν την κυβέρνηση ενώ δεν πρέπει. Μάλιστα. Μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά. Πάμε να τα δούμε. Η κυβέρνηση και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κάλεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δείξουν ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη. Ωστόσο, η αντιπολίτευση έκανε λόγο για μηδαμινή παροχή
με στόχο να προκαλέσει εντυπώσεις. Η Νέα Δημοκρατία πάντως ζήτησε από την κυβέρνηση να αποσυρθεί η διάταξη, να υπάρξει συνεννόηση με τους θεσμούς, να επανακατατεθεί και να την ψηφίσει. Παράλληλα, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ευάγγελος Βενιζέλος, δήλωσε ότι θα ακολουθήσει τη γραμμή του κόμματός του μόνο για να διαφυλάξει την ενότητα. Ωστόσο, έκανε λόγο για πρωτοφανή αλλίωση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική η σημερινή συζήτηση και για τη στάση των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και για τη στάση του καθενός και της καθεμιάς ξεχωριστά απέναντι σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός και ζητάει να χρησιμοποιήσει το κύρος της Βουλής με την ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να εξοπλίσει την απρονοησία και την απερισκεψία του με το κύρος της ελληνικής δημοκρατίας, την οποία εκφράζει η Βουλή των Ελλήνων. Έγινε. Αυτό λοιπόν δεν θα το έχει από εμάς. Θα βαθμολογηθείτε από τον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να αποδείξετε ότι πράγματι δεν διακατέχεστε κανείς σε αυτή την αίθουσα από ιδεοληψίες και ότι πράγματι θέλετε να νομοθετείτε για τους πολλούς και για το καλό των Ελλήνων. Η δημαγωγία συνεχίζεται. Η δημαγωγία και η δημοκοπία και το ψέμα συνεχίζεται. Αυτό το μέτρο, αυτό το εφάπαξ βοήθημα, του οποίου εμείς ασκήσαμε κριτική για τη μεθοδολογία, την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά είπαμε το ψηφίζουμε. Σας τα είπαμε αυτά από την περασμένη εβδομάδα. Επιχειρείτε τώρα να το κάνετε εσωτερικό θέμα. Με αυτό το επίδομα, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, τι είναι να πιστεί ο λαός ότι οι θυσίες του πιάνουν τόπο. Του παίρνετε δηλαδή δεκαπλάσια, του δίνετε ένα βοήθημα και δημιουργείται η αίσθηση ότι παίρνουμε μέτρα σκληρά βέβαια, πολύ σκληρά, αλλά όμως αυτά πιάνουν τόπο γιατί δίνουμε και ένα βοήθημα. Είχε ένα πλεόνασμα η κυβέρνηση. Με κόπους, με θυσίες, ναι. Είχε τη νομική κάλυψη να το διαθέσει. Όχι μόνο είχε την κάλυψη, είχε και την υποχρέωση να το κάνει, γιατί αλλιώς θα πήγαινε στο χρέος αν το άφηνε για το 2017. Άκουσα από άλλον νωρίτερα ομιλητή ότι μεταφέρουμε εντός της χώρας μία σύγκρουση μεταξύ των κομμάτων. Αυτό άκουσα. Πάλι εκπλήσωμαι. Ψηφίστε όλοι μαζί να μην υπάρχει καμία σύγκρουση πάνω στο συμφέρον του ελληνικού λαού και στην ανάγκη των ανθρώπων που πραγματικά έχουν υποφέρει τα προηγούμενα χρόνια από στερήσεις να πάρουν αυτό το επίδομα που η κυβέρνηση προσφέρει. Εν τω μεταξύ, ένταση προκλήθηκε μεταξύ του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άδωνη Γεωργιάδη, του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά με προσωπικές αναφορές και για θέματα του τομέα της υγείας. Όθηκαν χθες. Άννα Σιμινάκη, αν δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε καλημέρα, πολύ. Να καλή λοιπόν, σου από το ημέρα. Πλατώ, από καλή το περιστήλιο, βεβαίως. Λοιπόν, και είμαστε εδώ κοντά με την Αντιγόνη Πανέλη, κοινοβουλευτική συντάκτρια από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου θα μας δώσει και εκείνη το ρεπορτάζ. Της παρακολούθησε χθες με πολύ ενδιαφέρον την συζήτηση στην Ολομέλεια για ένα νομοσχέδιο που έχει ενδιαφέρον, αλλά και μια τροπολογία που δημιούργησε μεγάλη ένταση και κόντρες. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή κατέδειξε τις διαμέτρου αντίθετες εκτιμήσεις που κάνουν τα επιτελεία των κομμάτων. Και ιδίως του κυβερνώντος κόμματος και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά πιστεύω ότι κατέδειξε κυρίως την καχυποψία και την έλλειψη εμπιστοσύνης εκατέρωθεν. Αντιγόνη, γιατί το λες αυτό? Δηλαδή έχουμε ένα κόμμα το οποίο προσπαθεί να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση ως ένα όπλο πηγαίνοντας, ενώ είναι ο πραγματεύσεις με τους δανειστές. Είναι ο πρωθυπουργός στο εξωτερικό, θέλει να έχει τη μεγαλύτερη συνένεση και ξαφνικά προκύπτει μια ονομαστική ψηφοφορία. Και αυτό λιγάκι χαλάει το γλυκό, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Διότι το προηγούμενο βράδυ που κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία, ή εν πάση περιπτώσει ενημερωθήκαμε οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες ότι πρόκειται να, εκείνο το οποίο υπόθηκε ήταν ότι ο λόγος για τον οποίο γίνεται είναι για να δοθεί ένα μήνυμα και εκτός και εντός της χώρας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία μπορούσε να συμφωνήσει,
υπερίσχυσε εκεί η άποψη ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την κίνηση για να εγκλωβίσει την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό έκριναν το επιτελείο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ήταν ο ανομολόγητος στόχος της κυβέρνησης προκειμένου να θέσει έτοιμα η ονομαστική ψηφοφορία. Να σας θυμίσω από τη χθεσινή συζήτηση ότι αυτό το καταλόγησαν και παρά τη θετική τους ψήφο και η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι και εκτός, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, το Ποτάμι δε και η Ένωση Κεντρώων δήλωσαν ότι δεν θα γίνουν κομπάρση της κυβέρνησης και επέλεξαν το μεν Ποτάμι την αποχή, η δε Ένωση Κεντρώων την αποχώρηση. Από την άλλη πλευρά όμως την άβολη αυτή διελκυνστίδα ανάμεσα στην αντιπολίτευση και την κυβέρνηση κατέδειξε ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκος Βούτσης, ο οποίος στην παρέμβασή του από τα έδρανα με την ιδιότητά του ως βουλευτού επέμεινε στην δυνατότητα να υπάρξει συμφωνία προκειμένου στις δύσκολες αυτές ώρες που η κυβέρνηση, που η χώρα, όχι η κυβέρνηση, βάλεται από τους σκληρούς εταίρους μας και δείχνοντας και του βορρά περισσότερο τους σκληρούς, εμείς πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα προς εκείνους. Επέμεινε δηλαδή στην ανάγκη της εθνικής γραμμής. Και μάλιστα ο κύριος Βούτσης είπε και αυτό, ότι τα κόμματα είναι θεμητό να έχουμε τις δομικές μας διαφωνίες. Πλην όμως αυτή την ώρα προέχει η εθνική γραμμή. Είμαστε όλοι μαζί να στέλνουμε αυτό το μήνυμα προς τα έξω. Η κυβέρνηση κάλεσε τα κόμματα να αποδείξουν στην Ευρώπη ότι είναι αυτονόητο δικαίωμα της χώρας να ενισχύσει τους πολίτες που έχουν πρόβλημα οικονομικό, που διανύουμε μια οικονομική κρίση. Αυτό ήταν και ένα μήνυμα που θέλει να δείξει εντός και εκτός επίσης. Ακριβώς. Τώρα δεν δυναμητίστηκε κατά κάποιο τρόπο οι σχέσεις μεταξύ, οι όποιες σχέσεις ήταν δυνατόν να γεφυρωθούν μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης? Εγώ γι' αυτό μίλησα, έκανα την εκτίμηση ότι αυτό που καταδείχτηκε ήταν η καχυποψία και η έλλειψη εμπιστοσύνης. Ναι. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο νομοσχέδιο το οποίο έχει δύο σκέλη, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών. Να πούμε πρώτα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Αντιγόνη. Βεβαίως, το οποίο μπαίνει σήμερα στην Ολομέλεια. Είναι το νομοσχέδιο που είναι επισπεύδοντα δύο υπουργεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομίας. Το πρώτο σκέλος του νομοσχεδίου αφορά, το οποίο είναι και αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αφορά στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, και το δεύτερο και στον πτωχευτικό κώδικα. Να πούμε, είναι τα δύο κομμάτια αυτά που αφορούν στις διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ως προς το δεύτερο σκέλος του, οι ρυθμίσεις που φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών αφορούν το πολύ σημαντικό σημείο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που θα χτίζει η χρήση. Είναι αυτό που εξηγήσαμε του πλαστικού χρήματος, η χρήση του οποίου θα χτίσει και το αφορολόγητο των αποδείξεων. Να πούμε ότι εξαιρούνται, γιατί δεν το είπαμε χθες, από τη διαδικασία του πλαστικού χρήματος εξαιρούνται, νομίζω, ορεινές περιοχές, κάποιες ηλικίες, υπερήλικες άνθρωποι, φυλακισμένοι προφανώς, έτσι, και έχει κάποιες διατάξεις, είπαμε τα πιο σημαντικά που εξαιρούνται. Σωστά. Να πούμε όμως και για την άλλη ρύθμιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που αφορά στην διάταξη για τη λειτουργία του καζίνου στο ελληνικό. Στο ελληνικό και τη μεταφορά του καζίνου στο Ζωμόν Παρνές, το οποίο και αυτό θα βγει και θα γίνει μια διαδικασία διαγωνισμός, αν δεν κάνω λάθος, για να πάει πιο εκτός λίγο Αθηνών. Αυτό, Κέλλη, έχει αποσυρθεί. Αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε το συγκεκριμένο άρθρο και δημιουργήθηκε και η ένταση που υπήρξε στην Επιτροπή. Να δούμε λοιπόν, αναφορικά με αυτό. Μια και το λες, να δούμε τι έγινε χθες στην Επιτροπή που συζητήθηκε από το πτωχευτικός κώδικας, και στο περιθώριο της συζήτησης υπήρξε και μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το θέμα της αποφυλάκησης του Αυγανού, όπου δολοφόνησε την άτυχη κοπέλα στην Γερμανία. Το δρόμο για την Ολομέλεια της Βουλής πήρε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, που αφορά τον πτωχευτικό κώδικα, τη διοικητική δικαιοσύνη,
την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και άλλες διατάξεις. Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία κατά τις κοινές συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Στις παρεμβάσεις των βουλευτών κυριάρχησαν τα θέματα του εξορθολογισμού της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης, της διευκόλυνσης των επιχειρήσεων με την θέσπιση επαγγελματικών λογαριασμών επιχειρήσεων και του εξυγχρονισμού του πτωχευτικού κώδικα, καθώς και της πάταξης της φοροδιαφυγής με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου ενημέρωσε το Σώμα ότι 1.230.000 αφημοί που αφορούν την περίοδο 2011-2016 βρίσκονται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας σε διαδικασία διασταύρωσης καταθέσεων εισοδημάτων. Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης γενικότερα ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη με επίκεντρο τις διατάξεις που αφορούν την αποφυλάξη κρατουμένων. Εξαιρούσαμε όμως ρητά πολλά αδικήματα. Το λέει στην παράγραφο 2, θα παρακαλώ να το δείτε στο νόμο όσοι το αμφισβητούν, στο άρθρο 11, παράγραφος 2. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής της παραπάνω της εξέξης αδικήματα. Τρομοκρατικές εγκληματικές οργανώσεις, ανθρωποκτονίες, αποπρόθεση, αρπαγή γενικώς, αρπαγή ενηλίκου, εμπορία ανθρώπων, βιασμοί, αποπλάνηση, κατάχρηση σε ασέλγια, μαστροπία, δηλαδή όλα τα κατά της γενετήσιας ελευθερίας αδικήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν με άδεια και κάνουν εγκλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν με απόλυση και κάνουν παρομοίως εγκλήματα. Δεν εγκαταλείπουν οι ένωμες τάξεις στους θεσμούς. Γιατί? Διότι γνωρίζουν ότι λίγος παραπάνω χρόνο στη φυλακή, εάν δεν συνοδεύεται με σταδιακή επαφή με τον εξωτερικό κοινωνικό χώρο ή με ελεγχόμενη έξοδο, η παραμονή περισσότερο χρόνο δεν αποδίδει όφελος σε εγκληματικότητα. Ειδικά στους ανηλίκους έχει βρεθεί ότι το καλύτερο μέσο πρόληψης εγκληματικότητας στατιστικά είναι το ανοιχτό. Τη μέρημνα για τους ανήλικους δεν την διέλαβε το πρώτον ο νόμος που ψηφίστηκε το 2015 από τον κύριο Παρασκευόπουλο και έκανε δεκτή η Βουλή των Ελλήνων. Τέτοια μέρημνα υπάρχει από την νομοθεσία του 2005, η οποία διατρέχει με αυτό το σκεπτικό τον κώδικα ποινικής δικονομίας και την απόλυση αφού εκτιθεί ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ποινής, ιδίως του ανηλίκου. Ίσως, Αντιγόνη, θα πρέπει να μπουν περισσότερα κριτήρια και πιο έτσι αυστηρά κριτήρια στις αποφυλακίσεις που γίνονται, γιατί αυτό το οποίο συνέβη μας χαρακτηρίζει και σαν χώρα δυστυχώς στο εξωτερικό. Πολλά γράφηκαν σε ξένες εφημερίδες. Λοιπόν, επιστρέψουμε τώρα στο νομοσχέδιο. Μας έλεγες να έρθουμε στην νησιωτική πολιτική. Ναι, για να πούμε ότι σε αυτό το νομοσχέδιο πρόκειται να κατατεθεί η τροπολογία που θα αφορά στη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά τα οποία πλήττονται από την προσφυγική κρίση. Είναι το δεύτερο σκέλος, να θυμίσουμε, των πρωθυπουργικών εξαγγελιών μετά το εφάπαξ επίδομα που δίνεται όσον ούπο, αφού το ψηφίσαμε και χθες, στους χαμηλοσυνταξιούχους. Και μάλιστα πήγε στην Ίσυρο και την έκανε την εξαγγελία, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτή είναι μια νησιωτική πολιτική που, από ό,τι ακούγεται, υπάρχει πρόθεση να περάσει και ως συνταγματική αλλαγή και να θεσπιστεί και συνταγματικά, όπως έχουν θεσπιστεί ορεινές περιοχές. Είδομεν. Αυτό. Να πούμε, Αντιγόνη, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα κοινοβουλευτική δραστηριότητα έντονη ή θα πέσουν οι τόνοι λόγω και ότι πάμε σιγά σιγά προς τις γιορτές. Εκτός από το λεγόμενο χωροταξικό, χωρικό. Με την καινούργια του ονομασία, το οποίο θα μπει την Τρίτη, στην Τρίτη Ολομέλεια. Τετάρτη θα έχει. Θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχει ψηφιστεί. Οπότε Πέμπτη ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επίκαιρες ερωτήσεις. Παρασκευή σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί το έργο το κοινοβουλευτικό. Ακριβώς. Εν όψη των εορτών. Και όλοι οι βουλευτές εννοείται θα πάνε στις περιοχές τους για να περάσουν τα Χριστούγεννα. Είναι πολύ σημαντικό και το νομοσχέδιο για το χωρικό, για το χωροταξικό. Αλλάζουν τα πάντα στην πολεοδομία, αλλάζουν οι άδειες, αλλάζει το σκηνικό, όλο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουν δει πολλά χωροταξικά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να δούμε αυτό τι θα φέρει. Τα μάτια μας ζώντας τα κοινοβουλευτικά πράγματα, κάθε φορά, κάθε υπουργός κάτι προσθέτει. Ή κάτι αφαιρεί. Ακριβώς. Μάλιστα, θα το δούμε. Ωραία, θα το δούμε. Σε αυτό το σημείο, επειδή ο πρόεδρος γύρισε από την Μόσχα, ωστόσο στην τελευταία συνάντηση που είχε με την κυρία Βαλεντίνα Ματβιένκο, την πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
αναφέρθηκε στα ζητήματα της οικονομικής κρίσης και του μεταναστευτικού προσφυγικού, λέγοντας ότι έχουν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα. Ολοκληρώνοντας τις επαφές του στη Ρωσία, ο πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Βούτσης πραγματοποίησε συνάντηση και μακρά συνομιλία με την πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βαλεντίνα Ματβιένκο, η οποία εξέφρασε τα φιλικά της αισθήματα προς τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ειλικρινή πολιτική φιλίας με τη Ρωσία, υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων στη συνάντησή του με την κυρία Ματβιένκο. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Βούτσης χαρακτήρισε πανευρωπαϊκά τα ζητήματα της οικονομικής κρίσης και του μεταναστευτικού προσφυγικού. Έχει γίνει πλέον φανερό ότι είναι πανευρωπαϊκά θέματα. Τόσο το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, όσο και το ζήτημα της οικονομικής πολιτικής και της διεξόδου από την κρίση. Πόσο μάλλον που αυτά τα δύο ιδιαίτερα ζητήματα εξαρτώνται και γίνονται οι διεργασίες γι' αυτά μέσα στο μεγάλο κάδρο της αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Βούτσης στη στάση που τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε πολύ σοβαρά διλήμματα. Γιατί μέχρι τώρα εθελοτυφλούσε. Ιδιαίτερη εξωτερική πολιτική δεν είχε, αλλά παρακολουθούσε τον εταίρο των πέραν του Ατλαντικού. Οικονομική πολιτική δεν είχε για την υπέρβαση της κρίσης με κοινωνική σύγκληση και με αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως τουλάχιστον κάνανε οι Αμερικάνοι, από όπου ξεκίνησε και η οικονομική κρίση. Δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριάρχησε μια αυστηρή προτεσταντική γερμανική λογική για την οικονομία, λογική в отношении разрешения разного рода социально-экономических вопросов. Και επίσης το μεγάλο προσφυγικό ζήτημα που μπορεί να σφραγίσει τον 21ο αιώνα. Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης στην προτεραιότητα που δίνει η Ελλάδα σε αυτή τη φάση επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, θέμα για το οποίο η κυρία Ματβιένκο υπογράμμισε ότι η Ρωσία το αντιμετωπίζει από θέση αρχών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: δεν αλλάζουμε ούτε τη στάση μας, ούτε τους φίλους μας. Με τη γείτονα Τουρκία που έχουμε καλές σχέσεις, βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση λόγω των εξελίξεων που υπάρχουν και στο εσωτερικό της και στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και άρα το Κυπριακό που είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα στις προτεραιότητες της ελληνικής πλευράς, η επίλυσή του εξαρτάται από αυτό το κλίμα στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία λόγω της Ουκρανικής κρίσης, ο κ. Βούτσης αναφέρθηκε στην ανάγκη ισότιμης συμμετοχής της ρωσικής αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και στις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει το εμπορικό εμπάργκο στην ελληνική οικονομία. Рушится однополярная система мира, в муках, но рождается многополярная система мира. Μπορούμε να κάνουμε πολλά για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, τόνισε από την πλευρά της η κυρία Ματβιένκο, εκφράζοντας το ενδιαφέρον της και για στενότερη συνεργασία των νομοθετικών σωμάτων των δύο χωρών στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις των διεθνών οργανισμών, όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, αλλά και η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας. Η ώρα είναι 9.30 κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε την συνάδελφο Αντιγόνη Πανέλη από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων που ήταν μαζί μας και μας βοήθησε εδώ. Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ήταν νομίζω η πρωτιά της τηλεοπτική, έτσι. Ναι. Και δεν είχε άλλη εμφάνιση. Θα μας ξανάρθει άλλωστε, γιατί έχουμε πει ότι εδώ καθημερινά οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες από όλα τα μέσα έχουν βήμα για να δίνουν το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή λίγων λεπτών και θα υποδεχθούμε σε λίγο τον κύριο Νίκο Μανιό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά και πρόεδρο της ομάδας της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Γιώργος Δωτοκάς, πολιτική βιογραφία.
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, στο πλαίσιο της σειράς «Βιογραφίες πολιτικών», εξέδωσε τον τρίτο κατά σειρά τόμο Γιώργος Θεοτοκάς του Λυκούργου Κουρκουβέλα. Η έκδοση επιχειρεί να καλύψει ένα κενό στο χώρο της σύγχρονης ελληνικής ιστοριογραφίας που αφορά στο ρόλο της ελληνικής διανόησης στη διαμόρφωση κοινωνικών και πολιτικών αντιλήψεων στην πρόσφατη ελληνική ιστορία. Γιώργος Θεοτοκάς, πολιτική βιογραφία. Μια έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Και πάλι μαζί στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και τώρα θα υποδεχθούμε έναν κυρίως βουλευτή, όπως σας προείπαμε, πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, οφθαλμίατρο, για τα μάτια του κόσμου μας πρέπει από λίγο. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Μανιός. Καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κύριε Μανιέ, συζητάγαμε και γίνεται πολύ κουβέντα για την χθεσινή ψηφοφορία. Θα ήθελα εσείς τώρα που είστε μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να μας πείτε γιατί έγινε όλη αυτή η διαδικασία, ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι εντάξει παιδιά, εμείς θα το ψηφίσουμε γιατί είναι και δίκαιο και σωστό, και ξαφνικά προκύπτει μια ονομαστική ψηφοφορία που λιγάκι άρχισαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες να ψάχνονται. Κοιτάξτε κάτι, η αλήθεια είναι ότι, και έχει σημασία αυτό, ότι στην συζήτηση που κάναμε, στην κατάρθρωση συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία προείδρευα εγώ, οι τοποθετήσεις ήταν κοινές ότι θα ψηφιστεί η τροπολογία για αυτό το επίδομα. Δεν είναι τρίτη σύνταξη, να δούμε. Ναι. Δεν είναι τρίτη σύνταξη. Τρίτη σύνταξη είναι θεσμός. Αν καθιερωθεί, θα είναι και για του χρόνου. Έπρεπε να δοθούν τώρα τα λεφτά, αφού διαπιστώθηκε με το τέλος, με το κλείσιμο της χρονιάς, ότι υπήρχε αυτή η οικονομική δυνατότητα που δεν παραβιάζει τα συμφωνηθέντα, διότι αν δεν γινόταν τώρα, από τον επόμενο χρόνο θα μπαίνανε μέσα στο δημόσιο ταμείο και θα είχαμε δυνατότητα τον επόμενο. Δεν θα χανόντουσαν με την έννοια να χαθούν, αλλά να αξιοποιηθούν. Για τους πολίτες ήταν μια προσδοκία για τον επόμενο χρόνο. Ενώ λοιπόν υπήρχε αυτή η τοποθέτηση από τους εκπροσώπους των κομμάτων ότι θα ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, γιατί ως τροπολογία ήρθε, δεν υπήρχε στο κύριο σώμα του νόμου, άρχισαν οι δηλώσεις των κομμάτων εντός Βουλής και κυρίως εκτός Βουλής να μας κατηγορούν ότι όλο αυτό δυναμητίζει τη συμφωνία, τις διαπραγματεύσεις, τα συμφωνηθέντα, και ότι είναι αυτά πράγματα που τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να ρωτάει τους εταίρους, τους δανειστές κλπ. Αυτό μας δημιούργησε την εντύπωση ότι μπορεί να μην το ψηφίσουν ή να απέσχουν από την ψηφοφορία. Και επειδή στην πολιτική πρέπει να είναι σαφή τα πράγματα και οι ευθύνες όλων μας είναι να είναι σαφείς και καθαρές στον κόσμο. Συμφωνείτε, θα το ψηφίσετε. Αν αρχίσετε από τη μεν δε αλλά, ναι μεν συμφωνούμε αλλά δεν το ψηφίζουμε τελευταία στιγμή, διότι φοβόμαστε το μέγεθος της καταστροφής που θα γίνει με τους θεσμούς και τους δανειστές, πάμε ωραία, καθαρή θέση. Όποιος συμφωνεί ότι αυτό πρέπει να δοθεί και ότι δεν καταστρέφει τη συμφωνία, να το πει ευθέως. Mm-hmm. Και δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί όταν η αντιπολίτευση
Έχει βάλει τόσες φορές ονομαστική ψηφοφορία που είναι δεδομένο ότι δεν θα το ψηφίσει εκείνη τον Α ή τον Β νόμο και θα το ψηφίσει η κυβέρνηση. Κυβερνητική πλειοψηφία. Γιατί το κάνει. Το κάνει για να αναδείξει ότι μόνο η κυβέρνηση το θέλει αυτό. Και εμείς το κάναμε τώρα για να απαντήσουν και αυτοί αν το θέλουν ή δεν το θέλουν. Διότι στα λόγια είναι πολύ εύκολο. Άμα λες στον κόσμο ότι ναι, θα ήθελα εγώ να γίνει, να δοθεί αυτό, αλλά αυτό μπορεί να καταστρέψει την Ελλάδα, ο πολίτης δεν καταλαβαίνει. Θα το πάρει ή δεν θα το πάρει. Θέλεις ή δεν θέλεις. Δεν υπάρχει πιο καθαρή τοποθέτηση από την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία εάν δεν αποδώσει, τίθεται θέμα και μετά κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μάλιστα. Η τροπολογία πέρασε, κύριε Μανιέ. Ολοκληρώθηκε χθες μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Σήμερα όμως ο Πρωθυπουργός είναι στο Βερολίνο. Έχει πλέον άλλες επαφές με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Και το ερώτημα είναι τι προσδοκά η κυβέρνηση από αυτή τη συνάντηση και να εξηγήσουμε και στον κόσμο εσείς τι σημαίνει πολιτική λύση. Ποιο είναι δηλαδή η απάντηση στο ερώτημα τι είναι η πολιτική λύση. Είναι καιρός να κατανοήσουμε γιατί τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν μνημόνια και ένα και δύο και τρία, αλλά ότι υπήρχε και πολιτική διεκδίκηση από πίσω δεν φαινόταν. Υπήρχε δεν υπήρχε από τις κυβερνήσεις δεν το δείχναν. Τίθεται το θέμα πάντα επί τεχνικής βάσης, με οικονομικά στοιχεία τα οποία αποδείχθηκαν ότι ήταν και λάθος όλες οι συνταγές. Παραδέχτηκαν και οι θεσμοί αυτό. Εδώ βρισκόμαστε σε μια ευρωπαϊκή συγκυρία η οποία είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε το Ουκρανικό, έχουμε την ιστορία με την Τουρκία και με όλα αυτά που έχουν συμβεί εκεί από τις 15 Ιουλίου και ύστερα. Έχουμε τη Μέση Ανατολή όπου γίνονται πέντε χρόνια βέβαια ο πόλεμος. Έχουμε τη διάλυση των χωρών της Βόρειας Αφρικής. Έχουμε διαφοροποιήσεις εντός Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος της Ευρωομάδας των Σοσιαλδημοκρατών μίλησε με ένα πολύ σκληρό τρόπο, εμένα με ανησύχησε. Ενώ είναι ευνοϊκό για την κυβέρνηση όταν λέει ότι το μοχθηρό χέρι του Σόιμπλε, εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ δημόσια. Μοχθηρό χέρι. Αυτό είναι προανάκρουσμα κακών. Προαγγελία κακών. Δηλαδή αρχίζουν και βλέπουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο ότι εκτρέπεται η Ευρωζώνη σε θέσεις οι οποίες είναι και αντιδημοκρατικές και αδιέξοδες. Και δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Αφορούν την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα. Αυτή η πολιτική της λιτότητας, εκεί είναι η αντιπαράθεση, πού μπορεί να οδηγήσει. Μπορεί να οδηγήσει στη φτωχοποίηση των λαών. Μάλιστα, λύση θα υπάρξει μετά. Ο καπιταλισμός βρίσκεται τώρα σε μια τεράστια κρίση. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν όταν εγώ ήμουν νεότερος, όπου πήγαν τα δύο στρατόπεδα και άλλος πήγαινε από εδώ, άλλος πήγαινε από εκεί και τα πράγματα είχαν μια ισορροπία τρόμου. Τώρα έχει χαθεί η ισορροπία τρόμου. Τώρα υπάρχει ο τρόμος. Και πάνω σε αυτόν τον τρόμο κοντάρω. Άρα λοιπόν, πολιτική λύση είναι να αναδείξει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στους βασικούς εταίρους, γιατί κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι ο οδηγός, είναι ο μηχανοδηγός του τρένου που πάει να εκτροχιαστεί και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει ο κάθε πολιτικός ηγέτης να βρεθεί μπροστά στα πράγματα. Ναι, το θέμα είναι ότι με δηλώσεις της όχι της ίδιας της Μέρκελ αλλά από την καγκελαρία κάνουν σαφές ότι θα συζητηθούν όλα τα θέματα, θα μπουν στο τραπέζι στη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο δείπνο με τον Πρωθυπουργό, αλλά όσον αφορά τα οικονομικά και τη λιτότητα που αναφερθήκατε, λέει αυτό το κομμάτι το διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Σόιμπλε. Γιατί πιστεύετε ότι από την πράσινη Μέρκελ δεν μπαίνει σε αυτό το κομμάτι που εμάς μας καίει αυτό. Να σε αφούρτε. Εάν κάτι κανείς και κάνει την ανάλυση του και δει όλη την εικόνα, σε καμία χώρα δεν είναι τα πράγματα για όλες τις πολιτικές δυνάμεις το ίδιο. Μάλιστα. Για τους ίδιους και για τον ίδιο φορέα. Γιατί στην Ελλάδα η εξωματική αντιπολίτευση, και όχι μόνο, και άλλα κόμματα της Βουλής έχουν καθαρή και συμπαγή γραμμή. Δεν νομίζω. Δεν θέλω εγώ τώρα να ασχοληθώ με τα προβλήματα των άλλων κομμάτων ή τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι τα πράγματα συμπαγή. Εάν καταλάβουμε ότι τα πράγματα δεν είναι συμπαγή, θα δούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε τις διαφοροποιήσεις, τις μικρές αντιπαραθέσεις, τις μικρές αντιθέσεις. Εξάλλου εγώ, λόγω και ηλικίας, έχω μάθει και
την παλιά ορολογία των αριστερών και των κομμουνιστών της δεκαετίας του 60. Ότι η αριστερά πρέπει να εκμεταλλεύεται τις ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις. Όποιος σήμερα δεν αντιλαμβάνεται ότι βρισκόμαστε σε ένα πεδίο αντιθέσεων, δεν θα μπορεί να καταλάβει τι έκανε ο Ομπάμα στην Ελλάδα και, στο Βερολίνο, στην Αθήνα και στο Βερολίνο. Εκθίασε την Ελλάδα, εκθίασε τη Μέρκελ, γιατί είχε άλλη προσέγγιση στην επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και ανάμεσα σε Γερμανία. Η διάδοχος κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Μάλιστα. Ποιος θα τολμούσε να πιστέψει ότι στην Αμερική θα προτείνονταν, θα προτείνανε για το Υπουργείο Εξωτερικών έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επιχειρηματίας των πετρελαίων και είναι συνέτερος με ρώσικες εταιρείες. Σε αυτό το πεδίο των αντιπαραθέσεων που πολύ ωραία περιγράφεται όμως, το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι εθνική συνένεση σε σημαντικά θέματα όπως είναι μια κρίση που διέρχεται η χώρα τόσο καιρό και μπροστά μας έχουμε αξιολόγηση. Έχουμε ένα χρέος το οποίο έχει ανοίξει το θέμα, αλλά τώρα έχει παγώσει για όλα αυτά που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι η Εθνική Συνένεση? Η Εθνική Συνένεση είναι ζητούμενο. Η Εθνική Συνένεση πρέπει να έχει αρχές, πρέπει να έχει τακτική και στρατηγική. Μας ενδιαφέρει μόνο η επιτυχία ενός προγράμματος και διαφορούμε αν αυτή η επιτυχία, τις συμφωνίες και τις οποιασδήποτε ανάπτυξης θα καταστρέφει τα κοινωνικά στρώματα. Είμαστε υπέρ της άποψης ότι θα συγκεντρώνονται διαρκώς ο πλούτος σε λίγους και οι πολλοί θα εξαθλειώνονται. Δεν είναι μόνο ότι είναι κοινωνικά άδικο αυτό. Είναι και πολιτικά διέξοδο. Ο καπιταλισμός σήμερα υποφέρει από την υπερσυγκέντρωση του πλούτου. Αγοράσανε χρήμα, πουλάνε χρήμα και κερδίζουν από αυτό. Για να αγοράσεις χρήμα πρέπει να έχεις υποδομές παραγωγικές. Εάν καταστραφούν η μία χώρα, καταστραφεί και άλλη, και υπάρχουν ήδη εκατοντάδες χώρες που είναι καταστραμμένες σε όλη τη γη, τότε ποιος θα αγοράσει χρήμα? Να το κάνει τι το χρήμα? Λέγοντας για συνένεση. Αυτό όμως το πράγμα πρέπει να καταλάβουμε πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Ελλάδα και όπως είναι το διεθνές περιβάλλον, όχι μόνο το εγγύς, όλο το διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει η ηφηγένεια για την έναρξη των κακών της Ευρώπης, του πολέμου. Να θυσιάσουν την Ελλάδα για να φυσήξει ο ούριος άνεμος, να πάνε τα καράβια του πολέμου, να πάμε πέρα από τον οικονομικό πόλεμο που υπάρχει, να οδηγηθούμε ξανά. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω και δεν βγάζω ποτέ από τη σκέψη μου ότι η πολιτισμένη Ευρώπη, και το εννοώ αυτό, που εκήρυξε το διαφωτισμό, που έκανε πράξη τη δημοκρατία, έχει γεννήσει και δύο παγκόσμιους πόλεμους. Μάλιστα. Κύριε Μανιέ, όμως, επειδή παίρνοντας αυτό που είπε η Κέλλη για την συνένεση, σίγουρα θα ήταν διαφορετικά εάν ο Πρωθυπουργός πήγαινε έχοντας 220-230 βουλευτές για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει ένας αρχηγός κόμματος, ο Βασίλης Λεβέντης, που συνέχεια λέει το ίδιο πράγμα, ότι εγώ θέλω να έχουμε μία σύγκληση του Συμβουλίου Αρχηγών, ώστε όλοι μαζί να ενημερωθούμε τι γίνεται. Μήπως θα έπρεπε και από πλευράς κυβέρνησης, κοινοβουλευτικής ομάδας, να έχουμε μία περισσότερη συνένεση, να έλξετε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο και τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, όσες μπορείτε βέβαια. Λοιπόν, ήταν μία ευκαιρία. Η ψήφιση αυτού του επιδόματος, του βοηθήματος, του μικρού βοηθήματος, αυτό αντικειμενικά είναι μικρό βοήθημα, ήταν μια αφορμή να δείξουμε, διότι δεν έθετε ιδεολογικά ευρύτερα προβλήματα, έθετε ένα ερώτημα, ότι αυτή η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Κόβουμε το ένα, κόψαμε το άλλο, κόβουμε συνέχεια, ας δώσουμε, αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα από κάτι που είναι υπεραπόδοση των εσόδων, ας δώσουμε λοιπόν αυτό το μικρό βοήθημα στους αδύνατους κοινωνίες. Αυτό ήταν μία βάση για να δείξουμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εάν σε αυτό ο κ. Λεβέντης σηκώνεται και φεύγει από τη Βουλή και δεν το ψηφίζει και επικαλείται τον κίνδυνο των, άρα σημαίνει ότι εννοούν μία συνένεση η οποία θα είναι σε ποια βάση? Να συμφωνούμε με τους απ' έξω, να κάνουμε ό,τι λέμε και να διαφωνούμε τι γίνεται με την καταστροφή. Διότι αν αυτή η συνένεση δεν έχει άποψη που θέλει να πάει, τα πράγματα δεν λένε τίποτα. Όλοι ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία να πάει ο Πρωθυπουργός, όχι με 195 πόσοι ψηφίσαν χθες, να πάει με 250 βουλευτές. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό, το παρακολουθείτε και εσείς γιατί είστε βουλευτής Κυκλάδων, το μεταναστευτικό.
και το πρόβλημα που υπάρχει σε πολλά νησιά του Αιγαίου, τα οποία και έχουν δεχθεί 500.000 πρόσφυγες από τη Συρία, προσπαθούν να φύγουν από το Χαλέπι και να δούμε πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Πριν μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό το θέμα, πού βρισκόμαστε, να πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Αλεξία Κουλούρη, όπου είχε δώσει μια συνέντευξη για το θέμα αυτό. Προφανώς έχουμε σχέδια, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το σχέδιό μας είναι να μην υπάρξει το περσινό φαινόμενο. Και ο μόνος τρόπος μέχρι στιγμής για αυτό είναι η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκία. Είναι σαν να βγει ένας Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να σας λέει πόσο καλά έχει οχυρώσει την Κέρκυρα. Για το όνομα του Θεού. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα βγει και θα πει ότι η δουλειά μου είναι να μην γίνει πόλεμο. Αν γίνει πόλεμος, θα δούμε. Έχουμε σχέδια, έχουμε τέτοια πράγματα. Βέβαια, είναι σαφές ότι θα δοκιμαστούμε. Δεν θα είναι εύκολη η αντιμετώπιση του περσινού φαινομένου. Όπως δεν ήταν εύκολη και πέρυσι. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη γιατί είναι κλειστά τα σύνορα. Επομένως, έχουμε τα σχέδιά μας για αυτό. Θα δοκιμαστούμε πολύ σκληρά. Επιμένουμε στη Συμφωνία Ευρώπη-Τουρκία. Έχουν υποκινούμενες εντάσεις στα νησιά, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, μία ένταση η οποία στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα μπορεί πολύ εύκολα να πάρει μια άλλη προέκταση. Αυτό που σας ανέφερα με τα νησιά ισχύει, δηλαδή η κούραση των ανθρώπων στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Εκεί πέρα μπορεί να παρισφρήσει οχή και να δώσει μια λάθος διέξοδο. Να σας πω από την αντίθετη πλευρά. Εχθές, ας πούμε, στη Μυτιλίνη είχαμε μια ανησυχία ότι στη Μόρια ξεσπάνε ταραχές και θα πάρει φωτιά. Το ψάξαν. Γιατί νύχτωσε και ανάβαν ξαφνικά φωτιές. Το ψάξαν. Βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι ετοιμάζαν τις βαλίτσες τους και είχαν ανάψει φωτιές και γιορτάζανε το ότι σήμερα θα διαλύσουμε το κέντρο στη Μόρια και θα φύγουν για την Ευρώπη. Ανακαλύψαμε ότι τις προηγούμενες μέρες μία ομάδα ανοήτων, καλών ανθρώπων αλλά ανοήτων ή κακών ανθρώπων και πραχτόρων, δεν μπορεί κανείς να πει ποιος ανήκει σε ποια κατηγορία, ούτε προσπαθώ να πω ότι ο καλός άνθρωπος είναι πράκτορας, για το όνομα του Θεού. Διαδώσανε ότι σήμερα ανοίγουν τα σύνορα με την Ευρώπη και θα φύγουν όλοι. Και οι άνθρωποι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό με τις φήμες. Έτσι. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί μόνο με τις φήμες, να με συγχωρείτε. Αυτό το έχουμε δει στην φρικτότερη μορφή του, όταν κάποιοι καλοί άνθρωποι ή πράκτορες ή κάποιοι και έτσι και αλλιώς δέσανε τα σκοινιά, αν θυμόσαστε, στο ποτάμι, στην Ιδωμένη. Βεβαίως, ναι. Και περνούσανε κατά εκατοντάδες ανθρώπους στα Σκόπια. Από κάποιο άλλο πέρασμα. Ναι. Και οι τηλεοράσεις όλες με πολύ χαρά δείχναν το γεγονός, αλλά όταν τα επόμενα βράδια τους παραλαμβάναμε ανώνυμα πεταμένους, μαυρισμένους στο ξύλο, με σπασμένα πόδια και χέρια, δεν ήταν η τηλεοράσεις εκεί πέρα να δείχνουν πόσο κακό κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είτε από καλή καρδιά είτε από κακή πρόθεση προωθούν ένα ψέμα. Και δεν είναι αυτό... και τυχαίο το γεγονός όμως ότι έγινε παραμονή της Συνόδου Κορυφής. Όχι, και όχι. Αυτός, ξέρετε, δηλαδή, λίγα πράγματα είναι τυχαία. Λίγα πράγματα είναι τυχαία, παρότι μέσα σε μία συνθήκη κακή και οι συνθήκες στα hot spot αυτή τη στιγμή δεν είναι καλές. Δεν λέμε ψέματα, θέλουμε να τις κάνουμε καλύτερες. Να πούμε ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο κύριος Μουζάλας στην συνάδελφο Αλεξία Κουλούρη. Η χώρα θα δοκιμαστεί κι άλλο από ό,τι φαίνεται, γιατί απειλούμεθα ότι θα έρθουν κι άλλοι μετανάστες και θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Θα αλλάξουν τα hot spot στα νησιά, θα δημορφωθούν νέοι χώροι. Τι γίνεται όμως με αυτό το θέμα, αντέχουμε, κύριε Μανιέ? Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τι άποψη έχουμε για το πρόβλημα. Το πόσο μπορεί να αντέξει μια χώρα μικρή σε οικονομική κρίση και κοινωνική κρίση με ένα τέτοιο μεταναστευτικό ρεύμα είναι υπό διερεύνηση. Βέβαια, εάν αποφασίσουμε ότι θα συμπεριφερθούμε σύμφωνα με τις αρχές των δικαιωμάτων των ανθρώπων και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, που δεν το εφαρμόζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, θα το αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Γιατί η παράθεση με το πρόβλημα δεν μπορεί να είναι βίαιη και αντιδημοκρατική. Μάλιστα. Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Το τι θα καταφέρουμε θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Το μέγεθος των ροών, το μέγεθος της συμπαράστασης από τις ευρωπαϊκές χώρες και τη διεθνή κοινότητα.
το προσφυγικό αντιμετωπίστηκε από την Ελλάδα με μια κυβέρνηση που ήταν συνέχεια στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και κατάφερε να έρθουν από τον Πάπα μέχρι δεν ξέρω ποιον άλλον, τον Πατριάρχη το δικό μας και ποιος άλλος διεθνούς κύρους, ο γραμματέας του ΟΗΕ, και να πούνε συγχαρητήρια σε μια χώρα που είναι αυτή που είναι με τα προβλήματά της. Το κυριότερο δηλαδή είναι με, από ποια αρχή ιδεολογική και πολιτική και ανθρωπιστική ξεκινάει να λύσει το πρόβλημα. Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν για πρώτη φορά στο κανάλι. Για πρώτη φορά. Και βεβαίως θα υπάρξουν πάρα πολλές ακόμη. Είμαστε αρκετά φιλόξενοι. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε την συζήτηση που έγινε σχετικά με το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται την άλλη εβδομάδα, το χωρικό χωροταξικό. Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και είναι αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο κύριος Αθάκης είναι δηλαδή ο αρμοδιός υπουργός που μίλησε και στην Επιτροπή. Ο εισηγητής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Γιώργος Δημαράς τόνισε ότι το νομοσχέδιο είναι ένα βήμα για την ανάκτηση της χωροταξίας ως δημόσια πολιτική για τον πολίτη και το περιβάλλον, καθώς όπως είπε το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού βασιζόταν σε ένα ελλιπές θεσμικό πλαίσιο και σε μια ακόμα πιο αποσπασματική πολιτική υλοποίησή του. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την καθυστέρηση 2 ετών να προχωρήσει στη θέσπιση νομοθεσίας και αναρωτήθηκε πώς θα επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα όταν δεν μπορεί να ορίσει χρήση γης και όταν δεν υπάρχει πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού στη χώρα. Ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής Γιάννης Αχινίδης εκτίμησε ότι το νομοσχέδιο δεν επιφέρει δραστικές αλλαγές και δεν συμβάλλει στην πάταξη της πολυνομίας διατάξεων και στη συνοχή και ποιότητα των χωρικών σχεδίων. Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γιώργος Αρβανιτίδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση με καθυστέρηση 2 ετών κατάλαβε ότι ο νόμος του 2014 ήταν καλός και την κατηγόρησε ότι τώρα φέρνει ένα νόμο με καθυστερήσεις που θα επηρεάσουν τόσο τους φορείς υλοποίησης του χωρικού σχεδιασμού, όσο και τα επενδυτικά σχέδια που εξαρτώνται από αυτόν. Η ειδική αγορήτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Διαμάντο Μανολάκου, σημείωσε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των αναγκών του μεγάλου κεφαλαίου και τα προωθεί και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ καθ' υπόδειξη του κουαρτέτου. Ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Γιώργος Λαζαρίδης είπε ότι βασικό ζητούμενο του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές, αλλά και η αποτροπή εδραίωσης ενός παράλληλου συστήματος σχεδιασμού με κατεξαίρεση ρυθμίσεις, όπως και η διασφάλιση του ρόλου και του κύρους του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας ως οργάνο κοινωνικής διαβούλευσης. Ο ειδικός αγορητής από το ποτάμι Γιώργος Μαυροτάς τόνισε ότι το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό, εμπλοκή πολλών υπηρεσιών και πολυνομία διατάξεων, υπογραμμίζοντας ότι όσο πιο ασαφές είναι το πεδίο, τόσο ευνοούνται ο αθέμητος ανταγωνισμός και οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρών, Μάριος Γεωργιάδης, είπε ότι κατά τη διαβούλευση όλοι αναγνώρισαν την αναγκαιότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας επί του νομοσχεδίου, αλλά ταυτόχρονα καταλόγησαν προχειρότητα και ανεπάρκεια να δώσει λύσεις. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης είπε ότι πρόκειται για έναν καθοριστικό νόμο προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των επενδύσεων και της οικονομικής ανάκαμψης. Η εθνική χωρική στρατηγική που εισάγεται, είπε ο κ. Σταθάκης, είναι βασικό εργαλείο διαμόρφωσης εθνικής πολιτικής για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, που παρέχει ουσιαστικά τις κατευθύνσεις στο στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό μέσω μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων. Ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τις προδιαγραφές θα εκδοθούν Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017, ώστε να αρχίσει άμεσο σχεδιασμός. Στην Επιτροπή τις απόψεις τους εξέφρασαν και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, με κοινή διαπίστωση σχεδόν από όλους ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός χωροταξικός σχεδιασμός στη χώρα μας μέχρι σήμερα σε επίπεδο εφαρμοστικό. Μάλιστα, αυτά υπόθηκαν στην Επιτροπή. Θα παρακολουθήσουμε βεβαίως το νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται από την Τρίτη. Από και Τρίτη, είναι... Τρίτη-Τετάρτη θα συζητηθεί στην Ολομέλεια, θα ψηφιστεί για να, είναι πλέον νόμος του κράτους. Και μάλλον θα είναι το τελευταίο νομοσχέδιο για αυτή τη χρονιά, φαντάζομαι. Πριν τα Χριστούγεννα. Okay. Να πούμε τώρα όσον αφορά την Εξεταστική Επιτροπή, που και αυτή ολοκλήρωσε τις εργασίες της χθες. Είναι η Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την δανειοδότηση των κομμάτων από τις τράπεζες και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης τι γίνεται. Το πόρισμα θα παραδοθεί, όπως αποφάσισε η Επιτροπή χθες, στις 19 Ιανουαρίου στον Πρόεδρο της Βουλής. Όμως όλα τα κόμματα συμφώνησαν ότι θα είναι κοινό, εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τη Χρυσή Αυγή, που είπαν πως θα καταθέσουν δικό τους ξεχωριστά. Μάλιστα.
Εκτός από το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή που θα καταθέσουν δικό τους ξεχωριστό πόρισμα, τα άλλα κόμματα αποφάσισαν να επιχειρήσουν να συγκλίνουν σε ένα κοινό σχέδιο πόρισματος, το οποίο θα συζητήσουν στις 10 Ιανουαρίου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα κοινά σημεία με σκοπό να κατατεθεί ίσως ένα ενιαίο. Βέβαια, θα υπάρχουν και διαφωνίες, οι οποίες θα σημειωθούν με αστερίσκο, αλλά όπως συμφώνησαν τουλάχιστον να καταβληθεί από όλους προσπάθεια να συνενωθούν οι εκτιμήσεις για ένα κοινό κορμό σχεδίου πόρισματος. Στη συζήτηση λοιπόν της 3ης 10 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή και θα συζητήσει επί των κοινών σημείων και συμπερασμάτων και στη συνέχεια, ασχέτως όποιας κατάληξης, θα συνταχθεί πόρισμα ή πορίσματα που θα παραδοθούν περίπου στις 16 Ιανουαρίου στον Πρόεδρο της Βουλής για να ορίσει την ημερομηνία συζήτησής τους στην Ολομέλεια του Σώματος. Η νέα ημερομηνία για την παράδοση του πορίσματος, να πούμε εδώ ότι ήταν προγραμματισμένη για τις 19 Δεκεμβρίου, αλλά συμφωνήθηκε από όλες τις πλευρές ώστε να έχουν χρόνο να εξετάσουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρικές καταθέσεις. Μάλιστα, αυτά ήτανε για την Εξεταστική Επιτροπή. Περιμένουμε το πόρισμα, τρία πόρισματα από την Τρία στην ουσία, όλοι των μελών της Επιτροπής, δηλαδή των κομμάτων, πλην της Χρυσής Αυγής και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που το παρακολούθησες, Γιώργο. Έχει να κάνει με το συνέδριο του Ιδρύματος για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Πραγματοποιήθηκε στην Ακρόπολη και θέμα ήταν. Είναι ένα συνέδριο το οποίο είναι το τελευταίο συνέδριο και ίσως η καρδιά των εργασιών του Ιδρύματος για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Mm-hmm. Μπορούμε να δούμε τι έγινε στην πρώτη μέρα, συνεχίζεται σήμερα και αύριο. Στο συνέδριο, έγκριτοι επιστήμονες αναφέρθηκαν σε ζητήματα πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, κοινοβουλευτισμού, εκπροσώπησης και δημοκρατίας, συντάγματος και λαϊκής κυριαρχίας, αλλά και οικονομίας και πολιτικής, αντινομίας και προοπτικές, κοινωνικών δικαιωμάτων και κοινωνικών πολιτικών στην επικοινωνία και τον πολιτικό λόγο. Το συνέδριο άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Παύλος Σούρλας. Το συνέδριο αυτό έχει διοργανωθεί εδώ και καιρό. Υπάρχει προεργασία πολύ. Και θα ήθελα να σας πω, για όσους δεν το ξέρετε, ότι έχουν προηγηθεί κάποια προσυνέδρια σε περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας και έχουμε σήμερα εκπροσώπους από αυτά τα πανεπιστήμια, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν τι συζητήθηκε και πού κατέληξε, αν κατέληξε αυτή η συζήτηση, τα διάφορα αυτά πανεπιστήμια. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Νίκη Μαρονίτη. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα, το επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά, κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση, προκλήσεις και προοπτικές στη δημοκρατία τον 21ο αιώνα, βρίσκεται, και εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του, στον πυρήνα της σύστασης, αλλά και του συνολικού σχεδιασμού των δράσεων, εκδοτικών, εκθεσιακών, συνεδριακών, του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Η πρώτη μέρα των εργασιών ήταν μοιρασμένη σε δύο συνεδρίες. Στην πρώτη, με θέμα τα συμπεράσματα των προσυνεδριακών ημερίδων, με προεδρεύοντα τον Μιχάλη Σπουρδαλάκη, μίλησαν ο Άρης Τηλιανού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για την οικονομική κρίση, την κρίση αντιπροσώπευσης και το λόγο περί δημοκρατίας. Για την αξία της αντιπροσωπευτικής συνταγματικής δημοκρατίας και το αξιακό μέτρο της κοινωνικής δικαιοσύνης, μίλησε ο Στέφανος Δημητρίου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Σοφία Βιδάλη από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο ανέπτυξε την ομιλία της με θέμα «Δημοκρατία, κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικός έλεγχος, τα μαθήματα μιας καταστροφής και οι προάγγελοι μιας νέας τάξης πραγμάτων». Την πρώτη συνεδρία έκλεισε ο Μιχάλης Ψημίτης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μιλώντας για συμμετοχή, δίκτυα, αποκέντρωση, οι ελαστικές πρακτικές, στη νοηματοδότηση και αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Η δεύτερη συνεδρία ήταν αφιερωμένη στα πολιτικά δικαιώματα και τις ελευθερίες, με προεδρεύουσα την κυρία Λίκη Λαβράνου. Στο δεύτερο και τελευταίο μέρος μίλησαν ο Βασίλης Βουτσάκης για τη συμμετοχή των πολιτών και τα πολιτικά δικαιώματα, αλλά και ο Κώστας Σταμάτης με θέμα κοινά και δημόσια πράγματα ως έκφανση της λαϊκής κυριαρχίας, 7 θέσεις. Να συμπληρώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, περίπου αυτή την ώρα. Και ολοκληρώνεται, νομίζω, αύριο. Και ολοκληρώνεται αύριο, ακριβώς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Φρουρόρχο που φροντίζει για την ασφάλειά μας. Μας έστειλε τα χρόνια πολλά σε μία κάρτα. Ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Mm-hmm. Την Δευτέρα, βεβαίως, στις 9 η ώρα το πρωί. Να πούμε ότι αμέσως μετά ακολουθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος με επίκαιρες ερωτήσεις και κατά τις 12 περίπου το νομοσχέδιο όπου αφορά τον πτωχευτικό κώδικα ξεκινάει στην Ολομέλεια της Βουλής. Μάλιστα. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.